Πρώην φωσκαρουδάκι από την Κρήτη ο ένας, παρολίγο μαθηματικός από την Καλαμάτα ο άλλος. Κατέληξαν τελικά και οι δύο στη μουσική και με το πολύ προσωπικό τους ύφος ο καθένας, βρίσκονται εδώ και χρόνια πλέον στην πρώτη γραμμή. Με πολύ σημαντική συμβολή και πολύ μεγάλο και φανατικό κοινό αέκαστος. Μετά λοιπόν από το δίδυμο Θανάση Παπακοσταντίνου και Σωκράτη Μάλαμα που έχουμε παρουσιάσει εδώ, σειρά έχει το δίδυμο Γιάννης Χαρούλης Μίλτος Πασχαλίδης. Μαζί με 5 συν 5 τραγούδια που θα κοντράρουμε σε 5 κατηγορίες, μαζί με ενδιαφέρουσες ιστορίες γύρω από αυτά. Είμαι η Δήμη. Είμαι η Νάτα. Είμαστε οι Book Twins. Και παρουσιάζουμε ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά θέματα. Μουσική, σινεμά, βιβλία από τις διαφορετικές δίδυμες οπτικές μας γωνίες. Συμπληρωματικές τις λέγαμε στη γεωμετρία, ε! Έλα, άσε τα μαθηματικά στο Μίλτο, τα βουνά στο Γιάννη και πάμε στη μουσική! Πάμε! Αρχίζουμε με τα ερωτικά, λοιπόν. Ναι, φωτιά μου! Από το ομώνυμο άλμπουμ του Μίλτου Πασχαλίδη το 2015. Ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε βλέποντας μια κοπέλα με μακριά μαύρα μαλλιά που χόρευε λεβέντικα το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Πάνω σε τραπέζι, σε ένα κλαμπ που έπαιζε σκυλάδικα μετά από μια συναυλία του το Φεβρουάριο του 1997. Το έγραψε το ίδιο βράδυ. Είναι ένα από τα αγαπημένα του και φυσικά το κορίτσι δεν το ξαναείδε ποτέ από τότε. Από την αγωνία του στο στούντιο την ημέρα της ηχογράφησης, δεν μπορούσε να το τραγουδήσει σωστά. Ώσπου ξαφνικά εμφανίστηκε. Ποιος? Ο Γιάννης Πάριος, που έγραφε σε διπλανό στούντιο και το συμβούλεψε να το πει με ίσιο, απλό τρόπο, χωρίς πολλές φιωριτούρες. Και έτσι και έγινε τελικά. Φωτιά μου εσύ και αέρας στο σύνορο του της μέρας, το γέλιο σου δώσ' μου και έγινε του κόσμου το πέρας. Ο Γιάννης Χαρούλης από την άλλη είπε τον ανυπέρβλητο ύμνο «Έλα πάρε με» του Μιχάλη Νικολούδη και του Μιχάλη Κουμπιού. Το μακρινό 2003, λοιπόν, ο Μιχάλης Νικολούδης, ετοιμάζοντας με τον άγνωστο ακόμη τότε Γιάννη Χαρούλη μια νέα συλλογή, θα του προτείνει να επανεκτελέσει ένα ξεχασμένο τραγούδι που είχε πει η Σοφία Τσέρου. Ο Χαρούλης ακούει την εκτέλεση της Τσέρου και διστάζει. Όχι επειδή δεν του αρέσει το τραγούδι, αλλά επειδή κρίνει ότι το έχει πει άψογα η Τσέρου και δεν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω ο ίδιος. Ο Νικολούδης επιμένει και ο Χαρούλης τελικά το δισκογραφεί και αυτό εντάσσεται στη συλλογή Γύρω μου και εντός. Στην ίδια συλλογή συμμετέχει και η Αναστασία Μουτσάτσου, που θα διασκευάσει κάποια χρόνια μετά πάλι το ίδιο κομμάτι. Έλα πάρε με, έτσι που το κορμί λιγάει, έτσι που το κορμί γεννάει. Έλα πάρε με, και φερικός που συναισθηκός, το χορεύει ο ρυθμός κι ο ψάρτης ήχος. Τι ωραία πράγματα παραμύθια μεταμουσικής. Όπως αυτή η φανταστική ιστορία που μας διηγείται ο Μίλτος. Για μία λίμνη που ήθελε να γίνει θάλασσα. Για μία πέτρα που ήθελε να γίνει βράχος. Για μία κόρη που ήθελε να γίνει γυναίκα. Το παραμύθι όμως εδώ έχει λυπημένο τέλος, όπως λέει και ο τίτλος του, γιατί όλα κάποτε τελειώνουν. Πάντως στην ιστορία μας, ο ερμηνευτής απόμεινε παιδί, παρόλο που η αγαπημένη του, η κόρη που λέγαμε προηγουμένως, τελικά έγινε γυναίκα. Από τον ομώνυμο πρώτο δίσκο του Πασχαλίδη του 1995. Κάποτε αδάμωσα μια πέτρα, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε αδάμωσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Το δικό μου παραμύθι τώρα. Η ουρά του αλόγου από τον τρίτο προσωπικό δίσκο του Γιάννη Χαρούλη της Μαγκανίες το 2012 είναι γραμμένη από ποιον άλλον? Από το Θανάση Παπακοσταντίνου βέβαια, όπως και όλος ο δίσκος, που του κάναμε ιδιαίτερο αφιέρωμα εδώ. Αυτή η συναρπαστική ιστορία μας μιλάει για έναν καβαλάρι που έχασε το αγαπημένο του άλογο από τσίπημα φιδιού και το ξαναβρήκε μετά από καιρούς και αφού από την τρίχα της ουράς του φτιάχτηκαν δοξάρια ένα και ένα μέσω ενός βιολιτζή. Και ενός τέτοιου δοξαριού σε κάποιο πανηγύρι, ακούγοντας το χλιμίντρισμα του αδικοχαμένου αλόγου. Αυτό όμως που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Φένια Παπαδόδημα, που το ηχογράφησε το 2000, μισό λεπτάκι λίγο, στο άλμπουμ «Το μαντίλι της Νεράιδας» και έχει σημαντικές συμμετοχές. Πόσα με στην καρδιά του
Πού να βρει φίλο πιο καλό, να λέει τα μυστικά του. Το ταϊζάγριο κρυφαρό, τετράχυλο τριφύλι. Στον ίδια είχε στη σέλα του, με λάπερο το χείλι. Το τραγούδι που διαλέγω από το Μίλτο Πασχαλίδη είναι μια μουσική παραλλαγή στο παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι 4 και 4 σε μουσική Μάριου Τόκα και στίχους Άλκη Αλκαίου. Το τραγουδούσε αρκετά χρόνια στα live πριν το κυκλοφορήσει στο άλμπουμ Τραγούδια που ζουν ελαφρέα το 2017. Πανέμορφο όσο και απλό τραγούδι, με συνεπέρνει κάθε φορά που το ακούω. Κάποια Κυριακή του Μάρτη στις ξερόλιθιες. Μη ρωτάς που ξημερώνω, γιατί στο έχω πει. Πότε φωλιά δε φτιάχνει το μοναχό πουλί. Πότε φωλιά δε φτιάχνει, καλέ μου, το μοναχό πουλί. Κοίτα τώρα τι γίνεται εδώ. Το Καπηλιό, όπως ξέρεις, είναι από τον πρώτο δίσκο των Χαΐνιδων. Το έγραψε ο Δημήτρης Αποστολάκης και το πρωτοτραγούδισε στο δίσκο ο Μίλτος Πασχαλίδης, που ήταν και από τα ιδρυτικά τους μέλη τότε που σπούδαζε στο Ρέθυμνο. Αλλά επειδή το είπε και ο Χαρούλης, θα το βάλω στη δική του την πεντάδα, έτσι γιατί μπορώ. Γιατί δεν θα έδινα να βρισκόμουν για λίγο σε αυτό το Καπηλιό μερακή και ριζίτικα κάπου σε ένα κριτικό σοκάκι και να ακούω. Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι την αυγή που τρέμω σβήνει. Ήταν όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το Καπηλιό μου. Γυάλος καημός και τσιμπουλιά βαρμένα μέσα στην καρδιά με το όνειρό μου. Ίσως θα αναρωτιέστε τι δουλειά έχουν οι ντομάτες στο τραπέζι αυτό του μπιλιάρδου. Από το Μίλτο θα διαλέξω για την κατηγορία αυτή τις ντομάτες. Στοίχη του Δημήτρη Αποστολάκη και εδώ. Οι ντομάτες είναι η ιστορία του Κυραντώνη που αναπολύει μια ζωή που δεν τόλμησε να ζήσει. Από το δίσκο «Η μόνη μου πατρίδα είναι ο χρόνος» του 2003. Τα έχω μισήσει τα ολόχρυσα κλουβιά σας. Μ' ακολουθούνε σ' όποιο μέρος και να πάω. Κόπιασε κόρη με στο όνειρο μου τα λόγι. Δεν θα γεράσουμε ποτέ στο υπογράφο. Και τις ντομάτες στα παπούτσια μου τις γράφω. Μαζί με το μαναβικό του Κυραντώνη. Και τις ντομάτες στα παπούτσια μου τις γράφω. Μαζί με το μαναβικό του Κυραντώνη. Δεν μπορώ να πω ότι ο Γιάννης Χαρούλης λέει κατά κόρον τέτοια τραγούδια. Λέει όμως πάντα δύο. Το Σκουλαρίκι και έναν από τους διαχρονικούς ύμνους της ελληνικής δισκογραφίας. Που δεν είναι άλλος από τα περίφημα μαλαματένια λόγια. Λόγια του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Που την έγραψε μάλιστα σε ηλικία 13 ετών, όταν προσπαθούσε να γράψει μια μελωδία για τα Κάλαντα. Από τα πιο αλληγορικά τραγούδια, γεμάτο γρίφους και ιστορικές αναφορές του ελληνισμού, ο Χαρούλης το απογειώνει σε κάθε του συναυλία. Και ο κόσμος το τραγουδά μαζί του. Ναι, ναι, χαμός γίνεται. Στο μαντήλι τα βρήκα στο Σεριάνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Και τελειώσαμε να σβήσω. Τελειώσαμε, αλλά ας πούμε και κάτι έτσι για να γουστάρουμε. Άνευ χαρτοφυλακίου. Σωστό και αυτό. Να πούμε λοιπόν για δύο τραγούδια που μας αρέσουν χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Έτσι, γιατί μας αρέσουνε. Πες. Λοιπόν, θα πω εγώ από το Χαρούλι. Τι λάθος κάνω. Ωραίο. Ο ρυθμός αυτού του τραγουδιού είναι 9-8. Και όπως δήλωσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου που το έγραψε,
Όσο μεγαλώνω, τα 9-8 γίνονται ο ρυθμός της καρδιάς μου. Είναι για μένα ο πιο αρχαίγονος, μεγαλοπρεπής, ασύμετρος και ολοστρόγγυλος ρυθμός. Από τα πολύ κολλητικά του Χαρούλη, αν το ακούσεις πρωί στο αυτοκίνητο, θα το τραγουδάς μέχρι να πέσεις στο κρεβάτι το βράδυ. Μια φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου. Μα η νύχτα αυτή που φέρε το άρωμά σου. Εγώ από τον Πασχαλίδη διαλέγω την Πινελόπη από το δίσκο «Κακές συνήθειες» το 1998. Ο Μίλτος, το ξέρεις ότι όταν έγραφε αυτό το κομμάτι το φανταζόταν σαν μπαλάντα που θα ερμήνευε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε! Ο Βασίλης όμως θεώρησε ότι το τραγούδι θα είχε σίγουρη επιτυχία και έτσι διάλεξε να πει ένα πιο ήσυχο από τον ίδιο δίσκο. Το «Σαν των ματιών σου τις βαφές». Και έτσι ο Πασχαλίδης, απογοητευμένος, δίνει στο τραγούδι μια πιο δυναμική μορφή και έτσι έγινε αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Κι όσοι ταξίδευσαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Κι όσοι ταξίδευσαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Λοιπόν, μέσα σε ένα βίντεο σαν αυτό που σε λίγο τελειώνει, είμαστε δυστυχώς αναγκασμένες να επιλέξουμε μερικά μόνο χαρακτηριστικά τραγούδια ενδεικτικά όμως της αξίας των καλλιτεχνών. Ελπίζουμε να απολαύσατε το σημερινό επεισόδιο και να σας βάλαμε ιδέες για να ψάξετε μουσικές που ίσως δεν θα ακούγατε υπό άλλες συνθήκες. Είμαι η Δήμη. Είμαι η Νάτα και είμαστε οι Book Twins. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και στα social μας. Δώστε μας σχόλια και προτάσεις για ακόμα πιο αναπάντεχα και πρωτότυπα αφιερώματα. Όλες μας οι πηγές αναφέρονται στην περιγραφή του βίντεο. Αν κάτι μας διέφυγε, μην διστάσετε να μας το αναφέρετε. Δεν έγινε σκόπιμα, να το ξέρετε. Τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι τότε διαβάστε, ακούστε, δείτε, αισθανθείτε.